τώρα είχαμε τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιά στην Αθήνα στο Μάτι. Την ίδια όμως ώρα, με μία μέρα διαφορά περίπου, είχαμε πλημμύρες στην Αττική. Να προσέξουμε αυτή την αντίφαση. Πέρυσι πέρασαμε μια μεγάλη δοκιμασία εμείς εδώ, στο Ζευγαράκι και στην Κλεισούρα. Άρα έχουμε πολλά μηνύματα. Θεωρώ πως δεν μιλάμε πλέον για ακραία καιρικά φαινόμενα, άρα νομίζω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν γίνει τακτικά καιρικά φαινόμενα. Άρα πρέπει να ξαναδούμε ή θα έλεγα να επαναδιατυπώσουμε όλον τον σχεδιασμό, είτε είναι αντιπυρικής πολιτικής, αντιπυρικής έτσι, προστασίας, είτε είναι αντισεισμικής, είτε είναι αντιπλημμυρικής. Με λίγα λόγια, η χώρα πρέπει να ξαναδεί με βάση τα νέα δεδομένα και με επιστημονική προσέγγιση όλα τα διαχειριστικά σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις φωτιές, υπάρχουν δύο πλευρές. Είναι η πρόληψη και είναι και η καταστολή. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για την καταστολή, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για την πρόληψη. Και στην πρόληψη και εδώ εμπλέκονται πάρα πολύ. Εμείς και ως Ένωση Περιφερειών, μέσα από την ΕΝΠΕ, έχουμε θέσει πολλές φορές μια σειρά ζητήματα. Πριν από 1,5 χρόνο, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, επειδή βλέπαμε τις μεγάλες αδυναμίες που έχει η πατρίδα μας για το κεντρικό κράτος, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η πατρίδα μας. Δεν είναι κάποιοι κακοί εκεί. Εμείς είμαστε το κεντρικό κράτος. Βλέποντας τις οικονομικές δυσκολίες, βάλαμε και κατευθύναμε πόρους από το ΠΕΠ για την αγορά ενός, θα έλεγα, σύγχρονου εξοπλισμού από 29 μηχανοκίνητα αυτοκίνητα στην περιοριστική υπηρεσία. Αλλά όχι μόνο αυτά. Είναι λάστιχα, είναι κρουνί, είναι ένα σχέδιο ολόκληρο. Με λίγα λόγια, 7 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατευθύνθηκε και βρισκόμαστε σε ανοιχτές δημοπρασίες από πλευράς προοριστικής για να αγοράσουμε εξοπλισμό. Σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά, είπε και πριν ο κύριος Λίτρας, αλλά και εδώ και στην Αχαΐα και στην Ολτολακανία, προσπαθούμε να έχουμε ένα σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκης. Στενοχωριό όμως, γιατί έχουμε ανοιχτά θέματα. Η αντιπλημμυρική θωράκιση από την Ιόνια οδό και την Ολυμπία εδώ είναι ακόμα ένα ανοιχτό θέμα. Έχουμε κάνει συσκέψεις, έχουμε κάνει προτάσεις, αλλά περιμένουμε εντάξεις από το Υπουργείο Υποδομών. Σε ό,τι αφορά τα νέα δεδομένα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγα χρόνια τι φωτιές θα είχε η Σουηδία. Κανείς. Ήταν αδιανόητο. Και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως την ίδια τη μία μέρα θα είχαμε πυρκαγιές στην Αθήνα και την επόμενη μέρα πλημμύρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι που ηχεί πολύ δυνατά και λέει σως. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται άμεσα όχι επαναδιατύπωση στο τυπικό μέρος, επανασχεδιασμού όλων των σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Πρέπει να γίνει γρήγορα, πρέπει να γίνει με ειδικούς επιστήμονες και πρέπει να στηριχτούν οι φορείς υλοποίησης. Η περιφέρεια πρέπει να στηριχτεί, αλλά πρέπει να στηριχτούν και οι Δήμοι. Κάθε μέρα ακούμε ότι αδυνατούν οι Δήμοι, έστω και τα οικόπεδα. Ναι, έχουν ένα κόστος. Αλλά κάποιος πρέπει να στηρίξει και τους Δήμους. Έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Εμείς ως Περιφέρεια δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ για την αντιπυρική πρόληψη. Δεν στενοχωριόμαστε. Στηρίζουμε. Και θα στηρίζουμε και αύριο. Γιατί μας οδηγεί η ευθύνη για την προστασία των πολιτών. Φτάνει.